Γλύκος Θανάσης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικού Λογιστηρίου. Γιατί βρίσκεστε εδώ σήμερα και έχετε κάνει αυτό το συμβολικό αποκλεισμό? Διαμαρτυρόμαστε κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου που κατεβάζει η κυβέρνηση, ο οποίος είναι ένας ασφαλιστικός νόμος που αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουν κάνει οι δικές μας υπηρεσίες, η Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου επιφέρει μειώσεις μέχρι 35% στους ενδυνάμεις συνταξιούχους και κρατάει, σύμφωνα με όσα δηλώνει η κυβέρνηση, μια προσωπική διαφορά μέχρι το 18% στους ίδιους συνταξιούχους. Είμαστε ενάντια και στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς προγραμματισμό και από πουθενά δεν προκύπτει ότι αυτό θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα υπάρξουν από την ενοποίηση των ταμείων? Όπως όλες οι ενοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και έχουμε ως παράδειγμα τον ΕΟΠΗ, το μόνο που μπορεί να αποφέρει θα είναι μειώσεις σε όλες τις παροχές στους ασφαλισμένους. Το ίδιο λέγαμε και για τον ΕΟΠΗ, μας λέγανε τα αντίθετα ότι θα εξοικονομήσει και τελικά όλες οι παροχές και για τον κλάδο υγείας έχουν πάει στα τάρταρα.